Γεια σας. Αργήσαμε λίγο αυτές τις μέρες, αλλά υπήρχε κάποιος λόγος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το στέινο σφραγιστικό δαχτυλίδι. Βρέθηκε στην Κρήτη, στο Λέντα, έτσι, καινούριο. Τώρα, σχετικά με τη χρονολόγηση υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η μία είναι με βάση τα συνοδά ευρήματα και η άλλη είναι με το στυλ που παρουσιάζει. Εν πάση περιπτώσει, εσείς να ξέρετε ότι μία μεσοβέζικη λύση είναι γύρω στο 2.500 π.Χ. Λοιπόν, είναι αυτό. Αυτό. Το έχω επιχρωματίσει εδώ. Α, το βασικό. CMS 2, 1, 185. Και βρίσκεται στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Λοιπόν, σφραγιστικό δαχτυλίδι. Αυτό είναι εδώ το εκτύπωμα και το σχέδιο που έχουν φτιάξει και το έχω επιχρωματίσει εδώ για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Λοιπόν, το πρώτο συλλαβόγραμμα που διαβάζουμε, έχουμε πει από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι ο και τούτο επίσης, και αυτό το κόκκινο είναι το ίδιο. Το βλέπετε. Είναι ο πρόγονος αυτού ή αυτού. Ή μάλλον και αυτού και αυτού. Αυτό είναι στο δίσκο της Φεστού. Αυτό είναι σε άλλες επιγραφές. Είναι το που. Και μετά διαβάζουμε αυτό. Αυτό αν το γυρίσετε ανάποδα θα δείτε το κάτω μέρος ενός ανθρώπινου ποδιού. Εδώ. Είναι αυτό. Εδώ. Ράκελα. Εντάξει. Και μετά τι κάνουμε. Μετά διαβάζουμε αυτό το κίτρινο. Προσέξτε εδώ το κίτρινο αυτό. Είναι σα. Είναι σα. Να το δούμε και λίγο εδώ. Είναι αυτό. Ωραία. Και μετά το πορτοκαλί αυτό είναι και αυτό σα. Να το δούμε και αυτό. Συζητάω συγγνώμη από το θέμα, αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό. Έτσι, κάπως έτσι ή έτσι. Εντάξει. Και μετά διαβάζετε αυτό. Αυτό είναι το. Να το δούμε και αυτό. Ο πρόγονος του ταφ. Μετά είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι που. Έτσι. Μετά αυτό εδώ είναι ία. Να το δούμε και αυτό. Εντάξει. Μετά είναι αυτό το είπαμε, το είδαμε όπως και αυτό. Και μετά αυτό είναι σου. Δηλαδή, αν γυρίσετε ανάποδα αυτό το σχηματάκι εδώ, θα δείτε ότι είναι ίδιο με αυτό. Έτσι. Επομένως, που, μάλλον από εδώ, που, λα, σα, σα, που, λα, σα, σα, εντάξει, το, που, ία, το και σου. Που, λα, σα, σα, το, που, ία, το, σου. Εντάξει, τα έχω φτιάξει και εδώ λίγο έτσι, παίζοντας. Λοιπόν, η πρώτη λέξη, φυλάξασα. Δύο σύμφωνα δεν μπαίνουν εδώ. Υποτίθεται ότι είναι και ένα κάπα εδώ. Εντάξει. Φυλάξασα. Με το χ του φυλάτου έτσι. Αόριστος ότι κάποια θεότητα, κάποια θηλυκιά ύπαρξη ή θεότητα ή και τα δύο μαζί εφύλαξε
Τι εφύλαξε, τόπο. Θα πούμε γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι σολικισμός, δεν είναι όμως. Έτσι, έγινε κάποιος σεισμός και φύλαξε όλο τον τόπο εκεί με το να έχει μικρές ζημιές, να έχει λίγα θύματα κλπ. Ή έτσι νόμισαν εκείνοι και την ευχαρίστησαν με θυσίες και δεήσεις κλπ. Αλλά και της έδωσαν αυτό το όνομα, η φυλάξασα. Έτσι, πώς λέμε σήμερα, με τους Αγίους εκεί και λοιπά. Εντάξει, φυλάξασα τόπο. Ναι, αλλά εδώ θα έπρεπε να είναι αιτιατική, κύριε Πολύμερε. Ναι, είναι δοτική, αντικειμενική, η οποία τίθεται, με τα γενέστερα βέβαια αυτά, αλλά έτσι από εκεί ξεκίνησε, προηγεί το μετοχή σε μεταγενέστερα χρόνια, εδώ, όχι μετοχή, επίθετο, αλλά εδώ προηγείται μετοχή που είναι σχεδόν το ίδιο. Τα επίθετα και οι μετοχές έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Είπαμε λοιπόν δοτική, έτσι, αντικειμενική και μεταφράζεται σαν να είναι αιτιατική. Η φυλάξασα των τόπων, έτσι. Είπαμε ότι αυτό τίθεται, αυτός ο συντακτικός τύπος τίθεται όταν υπάρχει χάρις από ένα πρόσωπο προς κάτι άλλο. Η φυλάξασα λοιπόν των τόπων ή εσύ φυλάξασα των τόπων, εσύ που διαφύλαξες τον τόπο, τι, ο, τι είναι αυτό. Αυτό είναι υποτακτική του ημί πρώτο ενικό πρόσωπο. Ας γίνω, ας είμαι. Τι ας είμαι, ιατός. Τι είναι ο ιατός. Ο ιατός είναι εδώ, αυτό είναι σταματάκος. Σταματάκος είναι. Ιατός, εδώ. Από ιάωμε, ιατρεύσιμος, θεραπεύσιμος, ον δυνατέτης να θεραπεύσει, έτσι. Γιατί υπήρχαν και ανίατες ασθένειες, αλλά εδώ μπορεί να έχει κάποια άλλη σημασία, παραπλήσια βέβαια με αυτή, ας θεραπευτώ, δηλαδή για τόσο ο, ας θεραπευτώ. Λοιπόν, εσύ που εφύλαξες τον τόπο, ας θεραπευτώ. Τώρα, για τη λέξη τόπος, πρέπει να γίνει κάποια μνήμα. Στον Όμηρο δεν υπάρχει λέξη τόπος. Και λένε πολλά και διάφορα και ο Σταματάκος εδώ προσεγγίζει το θέμα ως εξής, τόπος, ως και νυν, ό,τι είναι και τώρα δηλαδή, τόπος, θέσεις, μέρος κλπ. Λένε, εκρίζεις τόπ, φτάνω που, φτάνω κάπου, συναντώ τι, έτσι, συναντάω κάτι. Κατάτινας τόπος εξιαπαιτικού τόκβος, ρίζεστε και λοιπά, απλώνουμε, εκτείνουμε, αλλά αυτά είναι υποθετικά όλα. Γιατί τώρα τα λες, κύριε Πολύμερο, τα υποθετικά, διότι εδώ βλέπουμε τη λέξη τόπος, το 2.500 π.Χ. Γι' αυτό τα λέω. Και ο έχω νότα ακούει να ακουέτω. Λοιπόν, διαφύλαξε αυτή η κυρία εκεί την περιοχή, δεν λέει πόλη, δεν λέει άστη, δεν λέει κάτι άλλο που να δίνει μια περιοχή, αλλά λέει τον τόπο, σχεδόν όλο το νησί. Τώρα πότε έγινε αυτό, δεν ξέρω και τι έγινε, μπορεί να είχε γίνει κάποια επίθεση και να τους να κέρδισαν οι Μινωίτες, να νίκησαν, να απόθεσαν κλπ. Δεν ξέρουμε, πάντως απέκτησε δικαίως, εντός ή εκτός εισαγωγικών, το όνομα φυλάξασα, έτσι. Λοιπόν, εσύ που εφύλαξες τον τόπο, ας θεραπευτώ κι εγώ. Τώρα, δεν θα πούμε άλλα, τα υπόλοιπα τα συμπεράσματα θα τα βγάλετε εσείς, εάν αυτό μοιάζει με κάποιο γράμμα της αλφαβήτου, έτσι, ή αν αυτό, ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Αυτά θα τα βρείτε εσείς. Εγώ
Κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας πάλι και θα τα εξετάσουμε λίγο εκτενέστερα. Τώρα, σχετικά με τη γραμμική Β. Την άλλη φορά, είχα πει κάποτε, ότι στη γραμμική Β έχουν γίνει κάποιες αστοχίες σχετικά με τα συλλαβογράμματα της γραμμικής Β και με τους ήχους τους οποίους αποδίδουν. Την επόμενη φορά, αν όλα πάνε καλά και θέλει ο Θεός να είμαστε καλά, θα εξετάσουμε μία τέτοια περίπτωση της γραμμικής Β με τον ήχο που αποδίδει και θα δούμε αν είναι έτσι ή αν είναι κάπως έτσι. Επίσης, στην πορεία του χρόνου θα ασχοληθούμε με τα ατάφτιστα συλλαβογράμματα της γραμμικής Β, τα οποία βέβαια έχουν φωνή, αλλά δεν ξέρουμε, τώρα ξέρουμε, ποια είναι. Ένα-ένα θα τα τοποθετούμε στη θέση τους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και το Θέμη και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ ξανά, να είστε καλά. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Σε λίγες μέρες αυτό, επειδή είναι η διαζούση σημασίας, το βλέπετε, έτσι, θα το κάνει ο Κωνσταντίνος ξεχωριστά στα αγγλικά και στα γερμανικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Γεια σας.